Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα επί της οδού Νικηταρά με τις εργασίες ανακατασκευής αλλά και του κυκλικού κόμβου, με τη Δημοτική Αρχή να ζητά και την κατανόηση των πολιτών έως ότου ολοκληρωθούν τα έργα. Η Νικηταρά συνεχίζει κανονικά μέχρι το τέλος του μήνα. Το χρονοδιάγραμμα είναι να κλείσει ο κυκλικός κόμβος και να συνεχίσει να ολοκληρωθούν οι δρόμοι Κύπρου και γύρω από την Αμαλίας κλπ. Μέχρι την 23η. Έτσι. Αυτό δηλαδή το χρονοδιάγραμμα είναι το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο να ξεκινήσει η υπόλοιπη Νικηταρά και να ολοκληρωθεί το έργο περίπου το Φεβράριο του 23. Με την έγκριση της Αιώλου και της Βυζαντίου που έχουμε, θα ολοκληρώσουν τον κυκλικό ποδηλατόδρομο που ξεκινάει από Βενιζέλου, κάνει τον κύκλο και επανέρχεται. Έτσι, το πρώτο είναι αυτό. Από εκεί και πέρα είναι δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Θα υπάρχει το πάρκινγκ όπως ήταν, δεν θα μειωθεί, παρά μόνο το παράνομο πάρκινγκ, οι γωνίες δηλαδή. Εντάξει. Και νομίζω ότι οι δρόμοι που έχουν ανακατασκευαστεί δίνουν μια άλλη τελείως διαφορετική εικόνα για την πόλη. Σε εξέλιξη βρίσκονται και εργασίες αναστήλωσης στον Πεζεσθένη, όπου σύντομα θα είναι και επισκέψιμο για το κοινό. Το Πεζεσθένη είχαμε το θέμα των αρχαίων. Αυτή τη στιγμή εξελίσσεται το έργο από την αρχαιολογία. Γιατί η πρώτη φάση ήταν η αυτεπιστασία της αρχαιολογίας. Έχει ολοκληρώσει. Βέβαια, είχαμε το πρόβλημα των νέων ανασκαφών, τα νέα ευρήματα. Καταφέραμε όμως, είμαστε στο σημείο, σήμερα μάλιστα έχουμε ραντεβού για να κλείσουμε τελείως την τροποποίηση της μελέτης. Η εργολαβία και αυτή μετά τις ενστάσεις και την εκδίκαση προχωράει κανονικά. Επομένως θεωρούμε ότι από Σεπτέμβριο θα έχει υπογραφεί η εργολαβία του Δήμου για να ξεκινήσει η κατασκευή του κυρίως έργου, που είναι το εσωτερικό μεταλλικό κτίριο, με τους γυάλινους στόλους, έτσι, με τα ηλεκτρομηχανολογικά του, θέρμανση κλπ. Εντάξει. Απλά η τροποποίηση δεν προέβλεπε, η αρχική μελέτη δεν προέβλεπε το πίσω μέρος που βρέθηκαν τα αρχαία κάτω. Επομένως τώρα η όλη τροποποίηση είναι να παραμείνουν αυτά σε θέα και να μην χαθούν. Να σημειωθεί πως με τις εργασίες στον Πεζεσθένη έχουν ανακαλυφθεί τόσο αγάλματα της Αθηνάς πολλά είδος, όσο και νόσα αφιερωμένα στην ίδια.